είμαστε εδώ, γιατί στην υγεία όλοι δεν υπάρχει κανένα μέτρο μέσα στην πανδημία. Δεν διορίσανε δασκάλους, εκπαιδευτικό προσωπικό, βοηθητικό προσωπικό. Δεν γίνονται τεστ στα σχολεία. Δεν έχει αραιώσει ο πληθυσμός και ζούμε δύσκολες καταστάσεις. Στη γενική αγωγή τα τμήματα ένταξης κάνουν τηλεκπαίδευση, που είναι απαράδεκτο για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Και γενικά είναι όλα δύσκολα στην ειδική αγωγή μέσα στην πανδημία. Απαιτούμε όλα τα παιδιά να πηγαίνουν σχολείο, να παρθούν μέτρα έτσι ώστε να είναι ασφαλή μέσα στη σχολεία και να διοριστούν περισσότεροι δάσκαλοι και εκπαιδευτές. Ο σύλλογος των ΑΜΕΑ έχει την πρωτιά στο να μπορεί να βοηθάει τα άτομα, τα άμεσα με τα προβλήματα των ΑΜΕΑ, αλλά αυτό δεν φτάνει, γιατί χτυπάμε στην πόρτα του κουφού. Τα ΑΜΕΑ είναι η πιο αδικημένη κατηγορία αρρώστων. Δεν δίνει σημασία. Έχουν πάει όλα πίσω, που πάντα υπήρχαν όλα τα προβλήματα, ήταν αποξιωμένα. Και αυτή τη στιγμή με την καραντίνα πάνε πίσω όλα τα οι επιτροπές, όπου περνάνε τα παιδιά αυτά, τα άτομα, για τις επιτροπές. Αναβάλλονται τα πάντα. Δεν παίρνουν χρήματα σε αυτό το διάστημα, και μπαίνει και το οικονομικό. Και έχουμε να πούμε για πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με τους ΑΜΕΑ. Οι συνθήκες στα σχολεία που πηγαίνουν τα παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν υπάρχει προσωπικό καταρτισμένο. Όσοι εργαζόμενοι είναι σε αυτά τα ιδρύματα, τα σχολιά τέλος πάντων, δίνουν μεγάλο αγώνα. Οι γονείς έχουν γίνει λάστιχα με το να πηγαίνουν και να τα φέρνουν τα παιδιά και να βάζουν το χέρι στην τσέπη για να μπορούν να πληρώσουν τις πανάκριβες εξετάσεις που χρειάζονται αυτά τα παιδιά.